Bei den Parlamentswahlen in Griechenland an diesem Sonntag streben Kyriakos Mitsotakis und seine konservative Partei Nea Dimokratia die absolute Mehrheit im Parlament an. Beim vorherigen Urnengang im Mai kamen sie zwar auf 41%, doch weil niemand mit dem Wahlsieger koalieren und Nea Dimokratia ohnehin allein regieren wollte, wurden Neuwahlen anberaumt. Die Chancen stehen gut, dass es diesmal klappt, meint Wahlexperte Andreas Dremiotis. Γιατί λειτουργεί το σύνδρομο του ηττημένου, δηλαδή είναι πολύ ψηφοφόροι του, είναι απογοητευμένοι βλέποντας ότι δεν υπάρχει προοπτική εξουσίας και αυτός τους παίρνει κάτω μπάλα σε αυτή την ιστορία. Die große Frage ist, wie viele der kleinen Parteien den Einzug ins griechische Parlament schaffen werden. Je mehr kleine Parteien einziehen, desto schwieriger wird es für Nea Dimokratia. Αν απέμπνουμε εκπλήξεις στα μικρά κόμματα, μπορεί να μπουν και 7, το 8 δεν το βλέπω. Δηλαδή, σαφώς δεν νομίζω ότι ο Βαρουφάκης έχει χάσει και αυτό στο τρένο και οι Σπαρτιάτες που είναι το άλλο δεν πρόκειται να μπουν. Τουλάχιστον αυτή είναι, αυτό βλέπω αυτή τη στιγμή. Der Wahlkampf endet am Freitagabend mit den letzten großen Kundgebungen der Parteien. Σε αυτήν την σύντομη προεκλογική περίοδο κυριάρχησαν το θέμα του μεταναστευτικού, ιδιαίτερα μετά το τραγικό και πολύ νεκρό ναυάγιο στην Πύλο, τα οικονομικά ζητήματα, τα οποία αποτελούν πάντα πονοκέφαλο για τους ψηφοφόρους, αλλά και το θέμα της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη, για το οποίο υπήρξε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των δύο μεγαλύτερων κομμάτων. Από την Αθήνα για το Euronews, Φέη Δουλγέρη.